σαν την πύρα. Οι μικροοργανισμοί αυτοί ζουν στο αφέλιο. Υπάρχουν στους κλούς και στα φιλιών. Γι' αυτό δεν πλένουμε τα σταφύλια. Αν πλύνουμε τα σταφύλια, απομακρύνουμε τις ζύμες και δεν έχουμε ζύμους. Τώρα βέβαια, στη σύγχρονη εποχή χρησιμοποιούμε ειδικές ζύμες. Δηλαδή για κάθε είδος κρασιού παίρνουμε ζύμες συγκεκριμένες, κυρίως λέγονται από Γαλλία. Άλλες για ροζέ, άλλες για λευκό, άλλες για κόκκινο, άλλες για τη μία ποικιλία, άλλες για την άλλη. Και στη συνέχεια πολύ σημαντικό είναι η θερμοκρασία. Οι δεξαμενές αυτές είναι ψυγεία. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε θερμικό έλεγχο. Κάθε κρασί ζυμώνει σε άλλη θερμοκρασία. Το φάσμα θερμοκρασίας είναι από 12 μέχρι 20 βαθμούς. Δηλαδή χαμηλά. Κάτι που δεν μπορούμε να έχουμε ξανά φυσικά αυτή την εποχή στην χώρα. Άρα πρέπει να τις διατηρούμε. Και έχουμε περίπου ένα μήνα ζύμωση. Μόλις τελειώσει η ζύμωση. Και για το κόκκινο. Για όλα. Η ζύμωση είναι ίδια για όλα. Ένα μήνα για όλα. Μόλις τελειώσει, αρχίσουμε και δοκιμάζουμε τα κρασιά. Γιατί τώρα φανταστείτε ότι είναι κάθε ποικιλία σταφυλιού μόνη της. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή 10 διαφορετικές ποικιλίες λευκού. Σαν να έχουμε 10 διαφορετικά κρασιά. 12 ποικιλίες κόκκινου. 12 διαφορετικά κρασιά. Δοκιμάζουμε τα κρασιά. Αν θέλουμε να μειγνύουν τα χαρμάνια. Αν δεν θέλουμε, κάνουμε μονοποικιλιακά. Αυτό έχει να κάνει με το πώς το εκτιμάει ο καθένας. Τα λευκά και τα ροζέ στη συνέχεια θα εμφιαλωθούν νωρίς. Τα λευκά και τα ροζέ είναι φρέσκα κρασιά. Δεν παλεύουν. Όταν μιλάμε για παλιό κρασί, μιλάμε μόνο για το κόκκινο. Μόνο. Και το ξηρό. Τα λευκά και τα ροζέ πίνονται φρέσκα. Που σημαίνει ότι μπορούμε να τα πιούμε 3-4 μήνες μετά τη ζύμωση, ας πούμε τον Νοέμβρη, και κρατάνε 2,5 με 3 χρόνια. Καλύτερα τα πρώτα 2. Αν τα πιούμε στα 5 χρόνια, δεν θα έχουν χαλάσει, δεν γίνονται ξύδια, αλλά έχουν χάσει την ποιότητά τους.